Ο δημοφιλής λοιπόν ηθοποιός, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο που νεσηλευόταν. Η Ειρήνη Βασάλου θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη. Σταυρούλα, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ηλικία 80 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή στη 1 και 20 μετά το μεσημέρι στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Υπήρξε ένας από τους γοητευτικότερους ζεν πρεμιέ της δεκαετίας του 60, τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Εμφανίστηκε σε περισσότερες από 100 ταινίες, όπως τη Μουσίτσα, Κοινωνία Ώρα 0, Κονσέρτο για Πολυβόλα, Τζένι Τζένι, Μια τρελή τρελή σαραντάρα, Η θεία μου η χίπισσα. Γεννήθηκε στον Πειραιά στις 4 Αυγούστου του 1936. Σπούδασε υποκριτική και αποφύτησε ως εξαιρετικό ταλέντο. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο το 1956 και στον κινηματογράφο το 1957 στην ταινία Μαρία Πενταγιώτησα. Ένα μικρό διάστημα της ζωής του το πέρασε στην Αμερική, όπου ασχολήθηκε επαγγελματικά με το τραγούδι. Η τελευταία του σύζυγος, η Μαρία, στάθηκε στα τελευταία δύσκολα χρόνια της ζωής του στο πλευρό του, όπου ο Ανδρέας Μπάρκουλης έδινε στα νοσοκομεία τη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας και έδινε μάχη μάλιστα και για να ξαναπερπατήσει. Πριν από 2 εβδομάδες είχε μπει στην εντατική του νοσοκομείου Αγία Όλγα με λίμωξη του αναπνευστικού και καρδιακή ανεπάρκεια. Δυστυχώς όμως τα βρούλα δεν τα κατάφερε και αυτή τη φορά και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη. Πραγματικά ήταν γενναία μάχη που έδινε όλα αυτά. Ήταν πολλά τα χρόνια που αντιμετώπιζε ο Ανδρέας Μπάρκουλης σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Και μάλιστα, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του δελτίου μας θα παρακολουθήσουμε ένα αφιέρωμα με τη μακρά διαδρομή του Ανδρέα Μπάρκουλη στο κινηματογράφο και το θέατρο. Να έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε ένα αφιέρωμα στον Ανδρέα Μπάρκουλη, τον αγαπημένο ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60, ο οποίος, όπως σας είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας, πέθανε σε ηλικία 80 ετών μετά από νοσηλεία στη μονάδα ιατρικής θεραπείας του νοσοκομείου Αγία Όλγα. Μην έρχεσαι! Θα πέσω στη θάλασσα! Θα πνιγώ! Ο γοητευτικός ζεν πρεμιέ, το είδωλο μιας ολόκληρης εποχής, ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι του στην αιωνιότητα. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης, μέσα στα 50 χρόνια καριέρας του, κράτησε επάξια τον τίτλο του πιο γοητευτικού αρσενικού στον κινηματογράφο. Ερμηνεύοντας τον σκληρό, τον ευέξαπτο, τον ερωτευμένο, έστησε το προφίλ του άνδρα πρότυπο, κάτι που επισφραγίστηκε από το καθιερωμένο πλέον σλόγγαν «Κορίτσια, ο Μπάρκουλης». Τώρα! Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1936 και σπούδασε στη σχολή Μιχαηλίδη. Έφηβος, συμμετείχε σε παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας με το θείασο Σπύρου Μουσούρη και Κρινιός Παπά. Στο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε το 1956 με το έργο του Ζάκα Νουή «Κορυδαλός». Σημαντικές ερμηνείες στο θέατρο: Κάσιος Νοθέλο, Λυσσασμένη γάτα του Τένεση Βίλιαμς, στο θέατρο Κοτοπούλη με Ηλιόπουλο, ο φίλος μου Λευτεράκης και Θανασάκης, ο πολιτευόμενος. Ζητώ λοιπόν την ψήφο σας για το καλό όχι μόνο της νήσου μας, αλλά και ολοκλήρου του έθνους. Πήρε άδεια ηθοποιού πριν τελειώσει τη σχολή ως εξαιρετικό ταλέντο και εργάστηκε στο θέατρο Κοτοπούλη με κλασικό ρεπερτόριο και σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μιράτ. Το 1957 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο στην ταινία Μαρία Πενταγιώτησα στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Αν αυτό που νιώθω για σένα δεν είναι αγάπη, αλλά μόνο πόθος. Τζένι Καρέζη, Ρένα Βλαχοπούλου, Μέρη Χρονοπούλου, Ζωή Λάσκαρη. Γυναίκες που στο πανί συνόδεψαν τον ηθοποιό που σε μικρό χρονικό διάστημα έγινε ο δημοφιλέστερος ζεν πρεμιέ στη χώρα μας. Δεν θέλω να σε πικράνω. Μου φέρθηκες τόσο καλά, αλλά... Πάντα θα σου φέρω με καλά, Κώστα. Γιατί σε αγαπώ. Διακοπές στην Αίγινα, μια Ιταλίδα στην Ελλάδα, το Τρελοκόριτσο, η Μουσίτσα, το Δόλωμα, Τζένι Τζένι, Βίβα Ρένα, μια πεντάρα νιάτα, Γυμνή στο δρόμο, το Στραβόξυλο, ήταν μόνο μερικές από τις ταινίες για τις οποίες θα θυμόμαστε τον Μπάρκουλη. Λέτε να μας ξεχάσουμε παντρεμένους, καήκαμε. Καλά, δεν κάνετε και έτσι. Δεν θα σας βάλουμε στο έξοδο. Τα φουστανάκια μου τα έχω. Μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ζωής του έρχεται λίγα χρόνια αργότερα όταν έφυγε στην Αμερική και ασχολήθηκε με το τραγούδι. Μπράβο, μπράβο, Τζέλα, είσαι θαυμάσια. Μπράβο, αγάπη μου, θαύμα πήγε.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, αφουσιώθηκε στο θέατρο με σποραδικές εμφανίσεις στην τηλεόραση, στις τηλεοπτικές σειρές, Αμαρτίες γονέων, Η θησαυρή της Βέρμαχτ, Το γαλάζιο διαμάντι, Οι έμποροι των εθνών. Στο θέατρο της Δευτέρας έκανε δύο έργα του Τσέχοφ, Το θείο Βάνια και Το γλάρο. Θα πάμε σπίτι μου, συμφωνεί. Επιλεγμένες εμφανίσεις έκανε και σε ταινίες του νεοελληνικού κινηματογράφου όπως το Μαγαπάς του Πανουσόπουλου, το Με μια κραυγή της Ηλιοπούλου, με τελευταία εμφάνιση στην ταινία του Δημήτρη Κολάτου, Αλέξανδρος και Άισε. Τον άνθρωπο που με τη σιωπή του έκανε καρδιές να ραγίζουν, με το βλέμμα του έδωσε φως στα όνειρα των κοριτσιών, με το ταλέντο του επισφράγισε μία ολόκληρη εποχή, καλό ταξίδι.